Πάμε να συναντήσουμε για να δούμε πού βρίσκεται η οικονομία σε όλο αυτό το κοκτέιλ που έχουμε, το περίεργο που έχει μέσα και εθνικά θέματα και βεβαίως όλη αυτή την ανησυχία που υπάρχει στην κοινωνία. Αφήστε το πολιτικό προσωπικό για την ενέργεια και για ένα χειμώνα που έρχεται μπροστά μας και δεν απασχολεί μόνο τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά. Δηλαδή δεν ξέρουν, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αν θα ζεσταθούν ή όχι. Αν θα πρέπει να κοιμούνται με τα pullover, που είναι έξω από τα ανθρώπινα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Κάποτε μπορεί να ήταν σύνηθες, έτσι, να ξαπλώνει κάποιος και με τις μάλινες τις κάλτσες του και με, όχι με μια πιζάμα βαμβακερή, αλλά με κάτι πιο χοντρό. Αλλά αυτό μοιάζει να μας γυρίζει πίσω δεκαετίες, αν συμβεί. Κοιτάξτε, αν πάμε είναι, να αν δούμε, είναι μόνο πριν αυτό, μας δώσετε τις εκτιμήσεις σας γι' αυτό, πάμε να δούμε λίγο τους αριθμούς. Είμαστε πια προς το τέλος της χρονιάς, έχουμε μπροστά μας από το τέλος του μήνα ένα το τελευταίο τρίμηνο, άρα τα τρία πρώτα τρίμηνα τα έχουμε περάσει. Ναι. Άρα μπορούμε να έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα, διότι ακούω σε κάποιες δηλώσεις κυβερνητικών, υπουργών δηλαδή, του κυρίου Σταϊκούρα, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει για την ανάπτυξη και να επιχαίρει για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αν έχουμε τελικά από αυτό που περιμέναμε από μια ύφεση αρκετά μεγάλη, αν έχουμε κάτι καλύτερο. Να δούμε πού βρισκόμαστε σε αριθμούς και να δούμε μετά πόσο αυτές οι περίφημες παρεμβάσεις της κυβέρνησης έρχονται κοντά στο ρεαλισμό ή απέχουν από αυτόν. Ναι, κοιτάξτε, η εικόνα λίγο πολύ είναι αυτή που περιγράψατε. Τα στοιχεία τα οποία συμβουλεύτηκα σήμερα δείχνουν... Εν όψη συνάντησής μας δείχνουν ότι ο στόχος του προϋπολογισμού, δηλαδή του Νοεμβρίου του 2021, για ανάπτυξη 4,5% θα επιτευχθεί. Δεν ξέρω ποια θα είναι τελικά η απόκληση. Και το δεύτερο τρίμηνο, γιατί το τρίτο τρίμηνο τελειώνει τέλη Σεπτεμβρίου, έτσι. Και το δεύτερο τρίμηνο είχαμε μια αύξηση αρκετά σημαντική σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από την άλλη, εξαιτίας του γεγονότος ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης που μόλις προανέφερα οφείλεται στην κατανάλωση όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των εισαγωμένων, σημαίνει ότι το κράτος έχει καταφέρει να έχει πολύ υψηλές αποδόσεις όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα, πράγμα το οποίο επίσης διακηρύσει και είναι από μια πλευρά για κάποιον που δεν ξέρει οικονομικά απορίες άξιων πώς είναι δυνατόν όλοι να υποφέρουμε και το κράτος να εισπράττει περισσότερο. Και η τρίτη πλευρά είναι το κράτος εισπράττει περισσότερο, για να δώσω και την απάντηση, εξαιτίας του γεγονός ότι εκμεταλλεύεται το μονοπόλιο της λειτουργίας του συστήματος των καυσίμων. Σε ένα μεγάλο βαθμό οι αυξήσεις που περνάνε στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και στα άλλα μέσα κίνησης ωφελούν και τα κρατικά έσοδα. Και αυτό, σε αυτό οφείλεται λίγο πολύ και η αύξηση των εσόδων. Δηλαδή, ένα μέρος είναι από το γεγονός ότι καταναλώσαμε περισσότερο τα δύο πρώτα τρίμηνα, ιδίως το δεύτερο. Ένα δεύτερο είναι ότι το κράτος ωφελείται από το γεγονός ότι δεν μπήκε στον κόπο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε και κανένα άλλο φόρο. Έτσι. Σας θυμίζω ότι είναι μια κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία με σύνθημα να μειώσουμε τους φόρους. Τους μείωσε το 2019. Εσείς, κύριε καθηγητά, επειδή το λέτε καιρό τώρα, γιατί δυστυχώς κρατά αυτή η ιστορία μήνες τώρα. Και είδαμε και τη βενζίνη να αγγίζει τα 3 ευρώ, έτσι. Έχει διορθωθεί αρκετά, αλλά το περάσαμε για πολύ καιρό αυτό. Επιμένατε ότι η λύση είναι αυτή. Ήταν ένας κακός χειρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης που δεν το έκανε την περίοδο της μεγάλης αύξησης της τιμής της βενζίνης. Νομίζω ναι. Κακός, φοβικός, έδειξε μια ανασφάλεια. Όπως ίσως γνωρίζετε, πριν από 2 εβδομάδες επέστρεψα από ένα ταξίδι πάλι εκπαιδευτικό στη Γαλλία. Εκεί η βενζίνη πουλείται 1,45. Βέβαια με τα μάτια μου, δηλαδή δεν είναι. Προφανώς κάτι καλύτερο κάνουν οι Γάλλοι και δεν φημίζεται ο Μακρόν για τις τέλος πάντων φιλελαϊκές του πολιτικές. Μάλλον το αντίθετο κατηγορείται. Από την άλλη, σήμερα πριν από λίγο κοίταξα, το βαρέλι είναι στα 92 δολάρια,
Έτσι, 92 δολάρια ήταν στις 11 Φεβρουαρίου, όπως φαίνεται από το συγκριτικό πίνακα. 11 Φεβρουαρίου είναι δύο εβδομάδες πριν από την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Γιατί εμείς έχουμε ακόμα τόσο υψηλή βενζίνη? Η απάντηση είναι εν μέρη τεχνική, γιατί αγοράζουν πολύ νωρίτερα και δεν προλαβαίνουν να ενσωματώσουν τις τιμές. Από την άλλη, όμως, έχει και ένα μεγάλο όφελο στο κράτος, δηλαδή έχει αν θέλετε, ευθύνη το κράτος που δεν αποδίδει πίσω στην κοινωνία ένα μέρος αυτών των πραγμάτων και θα τα απέδιδε με τη λογική αυτή που σας έλεγα εξ αρχής, την μείωση του ιδιωτικού φοροκατανάλωσης. Υπάρχει ένα επιχείρημα, το οποίο μάλιστα είναι επιχείρημα που έρχεται από την αριστερά, το οποίο υιοθετεί η κυβέρνηση, που λέει ότι δεν συμφωνούμε με τις οριζόντιες περικοπές όσον αφορά τις ελαφρύνσεις προς τους πολίτες. Αυτό το ακούω, έχει μια βάση, αλλά δεν το κάνει ούτε η ίδια. Διότι, παραδείγματος χάρη, σήμερα ανακοίνωσε την επιδότηση στο φυσικό αέριο, 90 ευρώ, ανά μεγαβατόρα, δεν ξέρω, με ένα οριζόντιο μου φαίνεται. Ναι. Δεν νομίζω να είναι κλιμακωτό. Αντίθετα, στο ρεύμα είναι κλιμακωτό. Συνεπώς, δεν πρέπει. Μα έτσι κι αλλιώς από τις ανακοινώσεις, ήδη κάποιος, αν τα δει χωρίς να ξέρει την αγορά της ενέργειας, βλέπουμε ότι όσοι έχουν φυσικό αέριο στη Θεσσαλία, γιατί στη Θεσσαλία απευθυνόμαστε, είναι πάρα πολλές οι συνδέσεις σε φυσικό αέριο. Η συντριπτική πλειοψηφία των οικοκυριών είναι συνδεδεμένα στο φυσικό αέριο. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστική είναι η προτροπή να λες ξαναγίνα στο πετρέλαιο. Δεν είναι τόσο απλό. Μα δεν γίνεται. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που μπήκαν στο φυσικό αέριο πέρσι. Το τυχερούς εντός πολλών εισαγωγικών. Ωραία. Η πρώτη μου χρονιά. Δεν παίζατε ένα λότο. Ακριβώς. Να χάσετε ένα 3 ευρώ, πόσο θα χάνατε. Ο καυστήρας έχει επενεργοποιηθεί. Δεν μπορώ να τον ξανασυνδέσω. Η τεχνική κόψανε τους σωλήνες. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι να γυρίσω πίσω. Είναι χωρίς επιστροφή το ταξίδι αυτό. Φαντάζομαι και στους άλλους. Δεν νομίζω οι δικοί μου υδραυλικοί να έκαναν κάτι πρωτότυπο. Άρα αυτή η. Σπάντων, να μην τη χαρακτηρίσω ως ανοησία, αλλά είναι κάτι το οποίο λέγεται έτσι ελαφρά την καρδία. Ούτε και οι άλλοι τρόποι, γιατί και οι υπόλοιποι κλάδοι που θερμαίνουν τον κόσμο, όπως είναι το πέλετ, τα ξύλα κλπ. Και αυτά πήραν την ανηφόρα, γιατί και αυτοί βρήκαν την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν. Γενικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω εδώ και πολύ καιρό μονότονα, είναι έλεγχοι επαρκής στην αγορά δεν γίνονται. Τώρα είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα αδυναμίας, είναι θέμα έλλειψης προσωπικού. Πάντως έλεγχοι στην αγορά δεν γίνονται. Δηλαδή πολλοί κερδοσκοπούν. Από τα ενίκια μέχρι τα καυσόξυλα. Ναι. Για συνεχίστε, γιατί σας διέκοψα εκεί που λέγατε για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και σήμερα, ότι τα 90 ευρώ που ανακοινώθηκαν μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό. Δηλαδή ξέρουμε περιπτώσεις. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι μια. Δεν είναι κοντά στο ρεαλισμό αυτό που σας ρώτησα. Ναι, είναι ένα οριζόντιο μέτρο. Θα ανακουφίσει κάποιους, αυτούς που είναι λίγο πιο ας πούμε ανθεκτικοί στο κρύο. Τους άλλους που έχουν απώλειες, που έχουν παλιές εγκαταστάσεις, νομίζω ότι δεν θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα. Γεγονός είναι πάντως ότι είναι ευπρόσδεκτη αυτή η μείωση, όπως είναι και ευπρόσδεκτη η μείωση κλιμακωτή αυτή τη φορά, ανάλογα με την κατανάλωση όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Διότι όταν κάνεις τέτοιου είδους παρεμβάσεις, παραδείγματος χάρη κλιμακωτές, σημαίνει ότι ευνοείς τους φτωχότερους. Διότι παραδοσιακά οι φτωχότεροι και είναι λιγότερο ρεύμα από τους πλουσιότερους. Έτσι έχουν. Ναι. Μεγαλύτερη αγωνία να μην ξοδέψουν πολύ ρεύμα. Συνεπώς, όταν είναι μεγαλύτερη ελάφρυνση στο πρώτο κλιμάκιο, αυτό δείχνει μια εύνοια προς τους φτωχότερους και ορθώς. Έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι τέτοιο εφικτό. Τεχνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδεθεί με την αντλία βενζίνης, αλλά εκεί η μόνη λύση θα ήταν μια προσωρινή. Ας πούμε, γενναία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα πολλά κόμματα το λένε αυτό. Δεν νομίζω ότι διεκδικώ την πατρότητα. Καθολική όμως η μείωση, όχι με αυτές τις εξαιρέσεις που λέτε. Όχι. Εκεί πρέπει να είναι ενιαία, διότι δεν γίνεται. Για όλους. Για όλους. Δηλαδή ναι, ναι. Δεν μπορεί να συζητάει το φορολογικό, το ε1 για να βάλει τη βενζίνη. Δεν... Ναι. Ούτε είμαστε σε μια χώρα όπου θα μπορούσε κανείς με έναν ηλεκτρονικό τρόπο να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι φτωχός επισήμως. Γιατί είναι και αυτό το ζήτημα στη χώρα μας. Όλοι το ξέρουν και όλοι
προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους να το. Τώρα γιατί την ανοίγεται αυτή τη συζήτηση? Ναι, δεν είστε οκ τύπος τώρα που με τσιγκλάτε. Κάθε φορά αυτοί που έχουν μισθό βρίσκονται. Διότι ούτε καν αυτό δεν έχουμε κατακτήσει στη χώρα μας. Δηλαδή να έχουμε, εγώ δεν σας λέω στο 100%, να έχουμε μια πραγματική εικόνα των εισοδημάτων του 80% των Ελλήνων. Εξακολουθούν να υπάρχουν επαγγέλματα που δηλώνουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους πει η συνείδησή τους. Από τον φόβο των Ιουδαίων και πάλι αυτό. Βεβαίως. Και αν έχεις τέτοιου είδους, πώς να πω, κενά, είναι δύσκολο να ασκήσεις και επιδοματική πολιτική. Πόσα χρόνια έχουμε να ακούσουμε για αυτό το περίφημο σαφάρι που γινόταν και βγάζαν κάτι κραυγαλές περιπτώσεις. Δεν ξέρω δηλαδή αν σάρωναν την αγορά κάποιων επιστημονικών κλάδων που δεν είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν αποδείξεις. Έτσι. Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε? Ότι πήγαμε και χτυπήσαμε. Φέτος, 5 ιατρία, 10 δικηγορικά γραφεία, ταβέρνες, έτσι. Για σκεφτείτε το καλοκαίρι πόσοι βγάλαν πολύ μαύρο χρήμα. Ναι. Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι, έτσι δεν θα τους τσουβαλιάσουμε σε καμιά περίπτωση. Αλλά είναι ακόμη κλάδοι που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να εισπράξω ούτε ένα ευρώ μαύρο. Εσείς πόσο μάλλον. Ναι, μάθαμε και γίνανε το εστιατόριο στο Κολονάκι, το οποίο έκοβε απόδειξη 1 ευρώ για κάθε 100, ας πούμε, έτσι. Το ήταν συνδεμένο με έναν τρόπο θέλω τέτοιο. Να πω ότι ακόμη υπολοιπόμαστε σε αυτό. Έχουμε διαδρομή να κάνουμε. Για να μην καθυστερούμε, γεγονός είναι ότι υπάρχουν πολλά θετικά σημάδια, ως ένα βαθμό και κατανοώ για λόγους πολιτικούς αλλά και για λόγους πραγματικούς αυτή την αισιοδοξία που υπάρχει μεταξύ των μελών της κυβέρνησης. Υπάρχουν πολλά σημάδια που δείχνουν ότι δεν καταραίει η ελληνική οικονομία, ότι αντέχει ακόμα, ότι έχει μια ανάπτυξη μπροστά της και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουν άλλες χώρες ιδίου μεγέθους ή ενδεχομένως και μεγαλύτερου. Αυτό βεβαίως δεν αναλύει το γεγονός ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον με μια τριπλή απειλή, κατά σύμπτωση με τρία γράμματα που ξεκινάνε και τα τρία από πει, η πανδημία, ο πόλεμος και ο πληθωρισμός. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική αγωνία που πρέπει να βγάζουν προς τα έξω και όχι να επιχαίρουν για τις όποιες καλές επιδόσεις έχουν γίνει ενδεχομένως και παρά τη θέλησή τους. Το γεγονός δηλαδή ότι φέτος είχαμε μια τόσο μεγάλη ανάκαμψη του τουρισμού οφείλεται περισσότερο σε κίνητρα ψυχολογικά ή αν θέλετε ως υπεραντίδραση στην πανδημία. 2 χρόνια οι άνθρωποι δεν ταξίδεψαν, ξόδεψαν και ταξίδεψαν πολύ περισσότερο την 3η χρονιά όταν τους το επιτράπει. Μάλιστα. Ήταν αποτέλεσμα πολιτικής. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά κι εσείς.